Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Η ομάδα μας κατέθεσε ψυχή με πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα η αξία έχει όταν επιτυχάνεται απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, η οποία ξέχωρα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τις διακοπές των αγώνων και αυτά, είναι εξαιρετικός αντίπαλος με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και με πολύ καλή οργάνωση. Όμως εμείς υπερβάλαμε αυτό σήμερα. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα που είχαμε και αυτά με τους παίκτες τραυματίες. Είχαμε 4 παίκτες βασικούς τραυματίες έξω και παίκτες οι οποίοι αποτελούν βασικά στελέχη. Και αυτά που αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά δόξα τω Θεώ μας πήγαν όλα καλά και με τη βοήθεια όλης της ομάδας καταφέρουμε να πάρουμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Μια κουβέντα από το γεγονός ότι βγάλατε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου. Πού οφείλεται αυτό? Εντάξει, νομίζω η ομάδα, η ποιότητα της ομάδας είναι γνωστή από την αρχή του πρωταθλήματος, γι' αυτό και όλα είμαστε σε μεγάλο διάστημα στην πρώτη θέση. Όμως όλα αυτά δείχνουν τη δουλειά που έχει γίνει στην ομάδα, την ποιότητα των παικτών, την ποιότητα του ιατρικού και των συνεργατών εδώ, όλο το γυμναστή και όλα. Και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, περνάμε αλόβητα τα αποτελέσματα. Και μια κουβέντα για τον κόσμο που γέμισε και σήμερα το γήπεδο. Ο κόσμος νομίζω τώρα θα πρέπει να πάρει τη σκητάλη από εμάς. Να μας βοηθήσει πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια. Γιατί οι 20 αγωνιστικές δείξανε η ομάδα τι μπορεί να κάνει, ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Όλο κάθε παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Φέτος γίνεται ένα πολύ εξαιρετικό πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι η βοήθειά τους θα είναι ουσιαστική στα επόμενα παιχνίδια.